ασκόπος, εκτύπησε τον βασιλέα του Ισραήλ μεταξύ των αρθρώσεων του θώρακος. Ο δε είπε προς τον ηνίωχον αυτού, «Στρέψον τη χείρα σου και έκβαλε με εκ του στρατεύματος, διότι επληγώθην». Και η μάχη εμεγαλύνθηκε τη μέρα εκείνη. Ο δε βασιλεύς ίστατο επί της αμάξης αντίκρι των Συρίων και προς το εσπέρασα πέθανε. Και το αίμα έρεεν εκ της πληγής εις των κόλπων της αμάξης. Και περί την δύση του ηλίου έγινε διακήρυξεν το στρατοπέδο λέγουσα έκαστος εις την πόλη αυτού και έκαστος εις τον τόπον αυτού. Και απέθανον ο βασιλεύς και εκομίσθη η Σαμάριαν και ενεταφίασαν τον βασιλέαν Σαμαρία και έπλυναν την άμαξαν εις το υδροστάσιον της Σαμαρίας, έπλυναν έτη και τα όπλα αυτού και έγλυψαν οι κίνες το αίμα αυτού κατά τον λόγον του Κυρίου τον οποίον ελάλησε. Εδέλειπε των πράξεων του Αχάβ και πάντα όσα έκαμε και ο ελεφάντινος οίκος τον οποίον οκοδόμησε και πάσε επόλης τας οποίας έκτισε δεν είναι γραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Αχάβ μετά των πατέρων αυτού και βασίλευσαν ανταυτού ο Χωζίας, ο Υιός αυτού. Αμήν. Ο Αχάβ λοιπόν ο χειρότερος των βασιλιάδων που πέρασε ποτέ από τον Ισραήλ. Ένας άνθρωπος τον οποίον εκείνη η γυναίκα του Ιεζάβελ εις τον αλατρεύει το Βάαλ και άλλους θεούς. Ο Αχάβ βέβαια μέσα στην καρδιά του είχε φόβο Θεού, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να περπατήσει το θέλημα του Θεού. Κάποια στιγμή όταν οι Σύριοι επετέθησαν με τρομακτικές δυνάμεις, ο Θεός έστειλε έναν προφήτη και του είπε «Μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι μαζί σου». Και όταν βγήκαν στον πόλεμο, οι δυνάμεις των Συρίων ήταν απέραντες, ενώ οι δυνάμεις του λαού Ισραήλ ήταν σαν 2-3 μικρά πίμνια προβάτων. Όμως ο Θεός παρέδωσε στον Αχάβ τους Συρίους και αν θυμάστε, την περασμένη φορά είχαμε πει ότι χάρισε τη ζωή του Βεναδάδ, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στο Θεό, γιατί του είπε ότι εγώ κατεδίκασα τον ασεβή και εσύ τον ελευθέρωσες και τον φύλαξες. Πέρασαν 3 χρόνια. Τις υποσχέσεις που είχε δώσει ο Βεναδάδ να του παραχωρήσει τις πόλεις του Ισραήλ δεν τις φύλαξε. Σε αυτά τα 3 χρόνια τώρα ο Αχάβ απέκτησε δύναμη μετά την νίκη επί των Συρίων, αλλά συνέβη και κάτι ιδιαίτερο. Ο γιος του Ιωσαφάτ που ήταν βασιλεύς στη φυλή του Ιούδα παντρεύτηκε την κόρη του Αχάβ. Συμπεθέρευσαν. Ο Ιωσαφάτ ένας άνθρωπος άγιος ο οποίος έπρατε πάντοτε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και ο Θεός τον ευόδωνε κατά πάντα, ήταν μαζί του και τον ευλογούσε. Όμως έκανε κάτι που δεν άρεσε στο Θεό και θα έχει συνέπειες. Ο γιος του παντρεύτηκε με την κόρη του ασεβούς του Αχάβ και της ασεβούς της Ιεζάβελ. Και μετά από 3 χρόνια, ενώ ετοιμαζόταν ο Αχάβ με δυνάμεις μεγάλες πλέον μετά την καταστροφική ήττα των Συρίων, τον επισκέφθηκε ο Ιωσαφάτ και ενώ ετοιμαζόταν για τον πόλεμο συμφώνησαν, τον προσκάλεσε και ο Ιωσαφάτ δέχθηκε να πολεμήσουν μαζί τους Συρίους, ένας πόλεμος εύκολος πλέον για τον λαό Ισραήλ και για τον λαό Ιούδα. Όμως η ευκολία ή η δυσκολία στη ζωή μας δεν εξαρτάται από το φαινόμενο, αλλά εξαρτάται από τη βούληση του Θεού, από την εύνοια του Θεού και από τη βοήθεια του Θεού. Ο Ιωσαφάτ ήταν άνθρωπος του Θεού αληθινός, αγαπούσε το Θεό. Γι' αυτό και όταν τον προσκάλεσε και απεδέχθη να πολεμήσουν έναν εύκολο πόλεμο εναντίον της κατεστραμμένης Συρίας, ενώ οι προφήτες του Αχάβ, και μάλιστα να θυμηθούμε ότι υπήρχαν 2 κατηγορίες προφητών στον Αχάβ, οι 450 που ήταν προφήτες του Βάαλ και οι 400 προφήτες του Κυρίου που όμως προφήτευαν στο άλσος μέσα σε αμαρτία, σε παράβαση και ανομία. 400 λοιπόν αυτοί οι προφήτες του Κυρίου
που προφήτευαν στάλση, προφήτευαν λέγοντες ανάβα στον Αχάβ, ο Κύριος θα παραδώσει τη Ραμών Γαλάθ στα χέρια σου. Ο Ιωσαφάτ όμως είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού και θέλει τον αληθινό λόγο του Θεού, θέλει την αλήθεια, γιατί ξέρει ότι η αλήθεια ελευθερώνει. Δεν υπάρχει εδώ προφήτης αληθινός του Κυρίου. Και υπήρχε, γιατί ποτέ ο Θεός δεν άφηνε αμαρτύρητο τον εαυτό του στο λαό του. Υπάρχει, λέει, ο Μιχαΐας, ο οποίος όμως δεν προφητεύει καλά για μένα, λες και προφήτευε ο Μιχαΐας και δεν μιλούσε ο Θεός μέσα από αυτόν. Γι' αυτό τον μισώ. Ακούστε τώρα τι κρύβει μέσα στην καρδιά του αυτός ο άνθρωπος. Εάν δεν πας με τα νερά του, εάν δεν προφητεύσεις ακόμη σύμφωνα με τις επιθυμίες στην καρδιά του, που οπωσδήποτε ο Μιχαΐας δεν μπορούσε να το κάνει, ξεσηκωνότανε και μισούσε. Ξεσηκωνότανε με θυμό και εν τέλει με μίσος. Και το ομολόγησε, τον μισώ αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια, περιττό να πούμε ότι δεν είναι το θέλημα του Θεού να μισούμε, αντιθέτως και τους εχθρούς μας ακόμη, ο Χριστός μας προτρέπει να τους αγαπάμε και να προσευχόμαστε για αυτούς. Παρόλα αυτά όμως, ο Αχάβ τον φώναξε και ο απεσταλμένος που πήγε να φωνάξει τον Μιχαΐα του λέει, κοίταξε, όλοι οι προφήτες εδώ του Κυρίου των Αλσών προφητεύουν καλά υπέρ του Αχάβ και εσύ να προφητεύσεις καλά υπέρ του Αχάβ. Είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν επίγνωση του αληθινού Θεού, του Λόγου του Θεού, αλλά και των χαρισμάτων του Κυρίου. Ο Μιχαΐας λέει, θα πω ό,τι μου πει ο Θεός. Όταν λοιπόν πλησίασε, τον ρωτάει ο Αχάβ, οι λόγοι των προφητών φανερώνουν εξ ενός στόματος καλών περί του βασιλέως. Εσύ τι λες? Και απεκρίθη, φαίνεται ηρωνικά ή προκλητικά ο Μιχαΐας λέγοντας ανάβα και ευωδού, διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν στη χείρα του βασιλέως. Αλλά ο τρόπος που το είπε διήγηρε τον Αχάβ και του λέει, γιατί μιλάς έτσι, δεν σου είπα να προφητεύεις αληθινά? Και η προφητεία η αληθινή δεν μπορεί να είναι αρεστή στον Αχάβ. Ο Θεός δεν έχει καλές σκέψεις. Πόσο σοβαρό είναι, αδερφοί αγαπητοί, να μην ενδιαφερόμαστε για το τι νομίζουμε εμείς ή το τι θεωρούν οι άλλοι για μας, αλλά το τι γνώμη έχει ο Θεός για μας. Πόσο σοβαρό είναι αυτό. Ενδιαφέρεται ο Αχάβ για τη γνώμη του Μιχαΐα, για τη γνώμη των προφητών, για τη γνώμη του Ιωσαφάτ, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκε ποια είναι η γνώμη του Θεού. Ποτέ δεν το σκέφτηκε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας τι λέει? Δοκιμάζετε τον εαυτό σας πάντοτε. Εξετάζονται τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να στεκόμαστε μπροστά στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού και να εξετάζουμε τον εαυτό μας, εάν είμαστε έτσι πως μας θέλει ο Θεός, αλλά ακόμη περισσότερο μέσα στο ταμείο μας να ανοίγουμε την καρδιά μας στον Κύριο για να μας αποκαλύπτει ποια είναι η κατάστασή μας και ιδιαίτερως τι θέλει ο Θεός να κάνουμε. Ο Αχάβ ενδιαφέρεται για όλες τις γνώμες όλων των ανθρώπων εκτός από του Θεού. Και ο Θεός θέλει να ενδιαφερόμαστε μόνο για τη γνώμη του Θεού, αδιαφορώντας πλήρως για το τι λένε οι άλλοι άνθρωποι. Είτε επενετικό, είτε μη επενετικό. Είτε καλό, είτε κακό. Η γνώμη του ανθρώπου δεν θα σε βοηθήσει, δεν θα σε υπερασπιστεί. Και καλή να είναι και κακή να είναι. Να μη στενοχωριόμαστε για τις κακές γνώμες του οποιοδήποτε ανθρώπου και να μην χαιρόμαστε για την καλή γνώμη του οποιοδήποτε ανθρώπου. Μόνο ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, γνωρίζει και την καρδιά μας και το παρόν, αλλά ιδιαίτερος και το μέλλον.
Ο Μιχαΐας λοιπόν με λόγο Θεού λέει «Είδων όλων των Ισραήλ, τις 10 φυλές του Ισραήλ, διεσπαρμένων επί τα όρη, ως πρόφατα μη έχοντα ποιμένα». Προφήτευσε δηλαδή ότι ο Ισραήλ θα μείνει χωρίς ποιμένα. Προφήτευσε δηλαδή το θάνατο του Αχάβ. Και είπε ο Κύριος, αυτοί δεν έχουν Κύριον, ας επιστρέψουν έκαστος εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη. Και ακριβώς ως προεφήτευσε ο Αχάβ, έγινε αδελφοί όπως θα δούμε στο τέλος της ημέρας αυτής ή της επόμενης. Ο Αχάβ θύμωσε και είπε στον Ιωσαφάτ, «Δεν σου είπα ότι δεν προφητεύει ποτέ καλόν περί εμού αλλά κακόν». Δηλαδή θέλει το Λόγο του Θεού να είναι σύμφωνο με τη δική του γνώμη, τη δική του επιθυμία και τις δικές του ορέξεις. Παράξενο πράγμα. Παράξενο για μας, φυσικό για τον Αχάβ και τους ομοίους του. Και ο Μιχαΐας όταν άκουσε μπροστά στον Ιωσαφάτ να λένε ότι προφητεύει κακόν, εξήγησε με λεπτομέρεια αυτά που ήξερε, γιατί αυτά του φανέρωσε ο Θεός. Και ήξερε πραγματικά με λεπτομέρεια όχι αυτά που συμβαίνουν στη γη, όπως ο Αχάβ, αλλά αυτά που συμβαίνουν στον ουρανό. Γιατί αυτά που συμβαίνουν στον ουρανό επηρεάζουν απόλυτα αυτά που θα συμβούν στη γη. Γι' αυτό είναι αναγκαίο, αδελφοί αγαπητοί, να έχουμε την εύνοια του Θεού, αλλά να εξητούμε και Αυτόν για να μας διορθώνει, να μας ελέγχει. Μακάριος ο άνθρωπος, λέει η Γραφή, που ελέγχεται από το Θεό, που είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού, κάτω από την απόλυτη οδηγία του Θεού. Μπορεί να είναι βασιλιάς, αλλά αν ο Θεός δεν είναι μαζί του, για λίγο θα είναι ακόμη. Μπορεί να έχει εξουσία και δύναμη και να φυλακίσει, όπως θα δούμε αργότερα, το Μιχαΐα, αλλά η συνέχεια δεν είναι υπέρ αυτού που έχει δύναμη, αλλά είναι υπέρ αυτού που ο Θεός είναι μαζί του. Για άκουσε λοιπόν τι έγινε στον ουρανό, του λέει ο Μιχαΐας. «Είδον τον Κύριον», που εσύ δεν μπορούσες ποτέ να τον δεις, «καθήμενον επί του θρόνου και όλη τη στρατιά του ουρανού παρισταμένη περί αυτών και εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού και τα αγαθά πνεύματα και τα πονηρά πνεύματα. Και είπε ο Κύριος, καθώς έχει πάρει απόφαση ο Θεός τον θάνατο του Αχάβ και τον έχει προφητεύσει και με τον Ηλία και με άλλους προφήτες, ποιος θα απατήσει τον Αχάβ ώστε να αναβεί για να πέσει εν Ραμώθ Γαλάδ? Γιατί αν δεν ανεβεί δεν θα πέσει. Αν αναβεί εναντίον της Ραμώθ Γαλάδ, εκεί είναι το τέλος του». Πόσο απλό λοιπόν για τον Αχάβ να ακούσει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου από τον Μιχαΐα και να πει «Δε βαριέσαι, δεν πάω». Αλλά δεν περπατάει, αδελφοί, με ερωτηματικά στη ζωή του. Περπατάει με τη βεβαιότητα της γνώμης του. Δεν περπατάει με εξήτηση, αλλά περπατάει με τη σιγουριά της δικής του σοφίας και ακόμη και της δικής του δύναμης και της δικής του δύναμης, αλλά και με τη βοήθεια του ανθρώπου του Ιωσαφάτ. Και άλλος μεν είπε έτσι και άλλος είπε αλλιώς, μέχρι που το πνεύμα το πονηρό στάθηκε ενώπιον του Κυρίου και είπε «Εγώ θα απατήσω αυτόν». Και ο Κύριος είπε «Με ποιο τρόπο? Θέλω εξέλθει και θα είμαι πνεύμα ψεύδους εν το στόματι παντών των προφητών αυτού, των προφητών του Άλσους».
Βλέπετε ότι ο Θεός δεν στέλνει, επιτρέπει. Ο Θεός δεν πειράζει κανέναν και δεν πειράζεται από κανέναν. Αλλά τον πειρασμό ο Θεός τον επιτρέπει. Στον πειράζοντα ο Θεός δίνει άδεια να πειράξει τον άνθρωπο. Και αν ο άνθρωπος βρεθεί δόκιμος, πιστός και κάνει υπομονή, τότε θα του χαρίσει ο Θεός θρίαμβο. Αν ο άνθρωπος όμως φανεί αδόκιμος και πιστεί στο ψεύδος παρά στην αλήθεια, τότε το τέλος είναι πλησίον. Πόσο, αδερφοί αγαπητοί, φοβερό είναι που οι άνθρωποι ακούνε αστρολόγους, μάγους, επαϊδούς, πνεύματα πονηρίας και οδηγούνται από αυτούς, αλλά επίσης και πόσο επικίνδυνο είναι ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, να μην εξητεί τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Να είναι ευχαριστημένος μόνο και μόνο επειδή τον ελευθέρωσε ο Θεός από την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος όμως τονίζει, ελευθερωθέντες από την αμαρτία δεν σωθήκατε. Δουλωθέντες απ' το Θεό θα έχετε τον καρπό σας εις αγιασμόν. Και το τέλος σας, ζωή αιώνιος, μεταβεβαιότητος. Για τη ζωή την αιώνιο δεν υπάρχουν σοβαρότατες προϋποθέσεις. Δεν την έχουμε εξασφαλίσει. Άλλωστε μας βεβαιώνει ο Θεός και για μας τους χριστιανούς, δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δεν είναι εξασφαλισμένη η αιώνια ζωή επειδή αναγεννηθήκαμε, επειδή βαφτιστήκαμε εν ύδατις άφεση αμαρτυρών, επειδή ακόμη βαφτιστήκαμε και εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Ναι, μας ελευθέρωσε ο Θεός από την αμαρτία. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, λέει ο Απόστολος Παύλος, όμως δουλωθέντες τώρα από το Θεό, ο καρπός σας θα είναι εις αγιασμό. Ποιος καρπός? Όλος, ο προσωπικός, ο οικογενειακός, στη δουλειά, στο σπίτι, στην εκκλησία. Μόνο όταν ο άνθρωπος είναι υποτεταγμένος δούλος του Θεού, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να είναι τίποτα περισσότερο μπροστά στο Θεό παρά ένας δούλος έτοιμος να ακούει και να υπακούει στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και να υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού. Ποιος θα πάει? Εγώ, λέει το Πνεύμα το πονηρό, και θα πάω στους ψεύτικους προφήτες που λένε είναι του Κυρίου αλλά δεν είναι, και θα βάλω στο στόμα τους ψεύδος, λέγοντας στον Αχάβ πήγαινε ευωδού και εγώ θα είμαι μαζί σου. Και ο Θεός απάντησε, εξάπαντος θα απατήσεις αυτόν και θα κατορθώσεις, αφού το θέλεις πήγαινε και κάνε ούτω. Πράγματι λοιπόν, απεκάλυψε ο Θεός μέσα από τον Μιχαία τον προφήτη τις λεπτομέρειες του έργου του Θεού και του σχεδίου του Θεού. Ένας από τους πρώτους των προφητών των 400 των Αλσών, του Αχάβ, όταν άκουσε τη φωνή του Μιχαία, του Μιχαΐα, να λέει αυτά τα λόγια του Θεού, την αποκάλυψη που είχε ο Θεός δώσει στο Μιχαΐα, με ειρωνία και ανέδεια και αφθάδεια, κάτι που δεν χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο του Θεού, δεν είναι αφθάδης, δεν είναι ασεβής, δεν είναι ανεδής, είναι αργός, ταχύς στο να ακούει, βραδύς στο να μιλάει. Με χαρακτηριστικά έξω από αυτά του ανθρώπου του Θεού, με ασέβεια λοιπόν και ανέδεια, λέει «Δια ποίας οδού πέρασε το Πνεύμα του Κυρίου, του οποίου είμαι προφήτης, και όλοι αυτοί οι 400 για να λαλήσει προς εσέ?»
Ποιος είσαι εσύ δηλαδή που το Πνεύμα του Κυρίου προσπέρασε εμάς όλους τους σπουδαίους, τους προφήτες των αλσών και ήρθε σε σένα? Και ο Μιχαήλ του απάντησε, όταν θα τρέχεις στο τέλος της ημέρας από μέρος σε μέρος για να σωθείς, τότε θα καταλάβεις πώς σε προσπέρασε το Πνεύμα το Άγιο. Θύμωσε ο Αχάβ σφόδρα και διέταξε να σταλεί πίσω ο Μιχαήλ στη φυλακή, να τρέφεται με άρτον θλίψεως ελάχιστο και με είδωρ θλίψεως ελάχιστο έως ότου επιστρέψω εν ειρήνη. Αυτός δεν έδινε καμία σημασία στο Λόγο του Θεού, στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Έχει πάρει πια τον κακό το δρόμο, έχει σκληρινθεί η καρδιά του, έχει απορρίψει τα πράγματα του Θεού, τη φανέρωση του Θεού, τα χαρίσματα του Θεού, δεν τα λογαριάζει και όχι με την αυθαίδεια, με την ανέδεια και την αυθάδεια του Χαανά, αλλά με την εξουσία και την κακία τη βασιλική, φυλακίζει και ταλαιπωρεί τον Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ όμως απαντάει πάλι με αλήθεια: εάν πραγματικά επιστρέψεις εσύ εν ειρήνη όπως λες, ενώ εγώ λέω ότι δεν θα επιστρέψεις, γιατί ο Ισραήλ θα μείνει σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα, τότε πραγματικά ο Θεός δεν μίλησε με μένα. Και απευθύνεται σε όλους: ακούσατε εσείς πάντες οι λαοί, είστε μάρτυρες. Μάρτυρες των λόγων του Θεού. Και την άλλη μέρα ξεκίνησε ο πόλεμος. Ο Αχάβ, πιθανόν με πονηριά, πιθανόν όχι, είπε στον Ιωσαφάτ: ντύσου εσύ βασιλικά, εγώ θα πάω σαν ένας απλός στρατιώτης να εισέλθω στη μάχη. Και ο Ιωσαφάτ αποδέχθηκε. Άξιον απορίας και παρατήρησης όμως είναι πως ο Ιωσαφάτ, ύστερα από το συμπεθεριό του με τον Αχάβ, πως έχει χάσει όλο αυτό το κύρος, την εξουσία και την οδηγία του Θεού. Το συνέστημα, το οποιοδήποτε συνέστημα, οδηγεί τον άνθρωπο να χάσει όχι μόνο την οδηγία του Θεού, αλλά και την παρουσία και την υπεράσπιση του Θεού και την προστασία του Θεού. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι αυτή είναι η αγάπη, να περπατάτε με αλήθεια. Καλόν είναι ότι αγαπούσε το γιο του, καλόν είναι ότι αγάπησε την ύφη του, την κόρη του Αχάβ και της Ιεζάβελ, καλόν είναι που τους πλησίασε, αλλά πολύ κακόν είναι που τους υπάκουσε, που υπακούει σε λόγια ασεβών και όχι με εξήτηση να ακούσει και να υπακούσει στο Λόγο του Θεού, παρόλο που ο Θεός με τον Μιχαήλ μίλησε μπροστά στον Ιωσαφάτ. Και έτσι λοιπόν φόρεσε τη βασιλική του στολή, ανέβηκε στη βασιλική του άμαξα, ενώ ο Αχάβ, επιμένω, πιθανόν με πονηρία, πιθανόν όχι, εξήλθε κρυμμένος για τον πόλεμο. Μέσα στην μικρή δύναμη που είχε πια η Συρία, ο βασιλιάς της Συρίας, ο Βεναδά, διέταξε: δεν μπορούμε να νικήσουμε το λαό Ισραήλ και τον λαό Ιούδα μετά την καταστροφή που υπέστημεν, αλλά αν καταφέρετε και σκοτώσετε το βασιλιά τους, τότε αν δεν νικήσουμε θα αποσυρθούν, και είχε δίκιο. Γι' αυτό διέταξε τις άμαξες των Συρίων να ψάξουν να βρουν και να περικυκλώσουν το βασιλιά. Είδαν τον Ιωσαφάτ, νόμισαν ότι ήταν ο Αχάβ. Και ο βασιλιάς ποιος είναι των Συρίων? Αυτός τον οποίον ο Αχάβ πριν 3 χρόνια, σε παράβαση του Λόγου του Θεού,
Τον λυπήθηκε, τον σπλαχνίστηκε και τον άφησε ελεύθερο. Αυτός τώρα ήρθε εναντίον του με μεγάλη πονηριά. Κατάφεραν οι αμαξάρχες του, οι άμαξες του, των Συρίων να περικυκλώσουν την άμαξα του Ιωσαφάτ, όμως εκεί στη δυσκολία ο Ιωσαφάτ ανεβόησε, έκραξε στο Θεό και λέει η Γραφή «και βοήθησεν αυτόν ο Κύριος». Παρόλη την αδυναμία και την απομάκρυνση και την από το Θεό και την προσκόλλησή του στον Αχάβ, στη δυσκολία ο Ιωσαφάτ έκραξε στο Θεό. Και ο Θεός στην κραυγή του ανθρώπου άμεσα ανταποκρίνεται, τον βοήθησε και απέστρεψεν τους εχθρούς να πλησιάσουν τον Ιωσαφάτ και τον ελευθέρωσε και τον έσωσε. Ο Αχάβ δεν μπορούσαν να τον βρουν, δεν ήξεραν ποιος ήταν, αλλά ο Θεός ήξερε. Και λέει η Γραφή, κάποιος άνθρωπος το ξεύσας ασκόπος, χωρίς σκοπό, εκτύπησε το βασιλέα του Ισραήλ μεταξύ των αρθρώσεων του θώρακος. Ατύχημα. Όμως αδερφοί αγαπητοί, εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει τύχη, ούτε ατυχία. Υπάρχει εύνοια Θεού ή απομάκρυση Θεού. Τύχη και ατυχία, αυτά είναι στα μάτια των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τον αληθινό Θεό. Όλα είναι κάτω απολύτως από τον απόλυτο έλεγχο του Θεού. Κανένα ατύχημα δεν θα σου συμβεί και καθένα κακό δεν θα σου συμβεί αν ο Θεός είναι μαζί σου. Ή αν ο Θεός κάτι επιτρέψει για κάποιο σχέδιο μεγάλο που έχει. Επέτρεψε ο Θεός τη σύλληψη και τη σταύρωση του Ιησού, γιατί είχε προγραμματίσει την Ανάσταση και δι' αυτού τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Θεός αναγεννάει τους ανθρώπους δια της Αναστάσεως του Χριστού. Χωρίς Ανάσταση του Χριστού ούτε αναγέννησης, ούτε σωτηρία, ούτε αιώνια ζωή θα μπορούσαν να έχουν οι άνθρωποι. Όμως ο Θεός αποδέχθηκε αυτό το φοβερό έργο, δηλαδή τον Υιό του το μονογενή επικατάρατο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να αποστρέψει και το πρόσωπό του. Η ζωή μας, το παρόν και το μέλλον, εξαρτώνται από μας απολύτως και έχουν να κάνουν με τη σχέση μας με το Θεό. Πολύ ωραία οι άνθρωποι όταν εύχονται λένε «Ο Θεός να είναι μαζί σου», αλλά το λένε τυπικά. Εμείς θέλουμε πραγματικά, ουσιαστικά, ο Θεός να είναι μαζί μας, μαζί με τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, μαζί με τα αδέλφια μας, μαζί με την Εκκλησία Του. Και αν πλησιάζεις το Θεό, τότε το βέβαιο είναι ότι θα σε πλησιάσει ο Θεός. Αν απομακρυνθείς από το Θεό, το βέβαιο είναι ότι θα απομακρυνθεί ο Θεός από σένα. Υπάρχουν πνευματικοί νόμοι απαράβατοι που κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτούς. Όπως υπάρχουν οι φυσικοί πνευματικοί νόμοι που μαθαίνουμε να ζούμε με αυτούς και απολαμβάνουμε την ωφέλεια από αυτούς τους νόμους, όπως είναι η βαρύτης, έτσι υπάρχει και ένας πνευματικός νόμος, στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Όσο ψηλά και να ανέβει, το τέλος θα είναι πτώσεις και όσο πιο ψηλά τόσο πιο μεγάλη και επώδυνη. Αλλά υπάρχει και ο άλλος νόμος, πνευματικός, στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Ο Ιωσαφάτ ταπεινώθηκε, έκραξε στο Θεό και βρήκε χάρη από το Θεό. Ο Αχάβ δεν ξέρει τι θα πει στην ταπείνωση, αλλά με υπερηφάνεια προχώρησε αγνοώντας το θέλημα του Θεού και το ατύχημα ήταν μπροστά του. Κάποιος Σύριος, το ξεύσας ασκόπος,
εκτύπησε το βασιλέα του Ισραήλ μεταξύ των αθρώσεων του θώρακος. Και τραυματισμένος πια ο Αχάβ, λέει στο ενηνίωχον αυτού, στρέψον τη χείρα σου, βγάλε με από το στράτευμα, διότι πληγώθηκα. Και από μακριά παρακολουθούσε τη μάχη. Τη μάχη την οποία θεωρούσε βεβαία και την επιστροφή του θριαμβευτική με τα πάσης βεβαιότητος. Πόσο λάθος έκαμε. Ήταν βέβαιος ότι θα επιστρέψει θριαμβευτής. Και τώρα βλέπει τον εαυτό του τραυματισμένο από μακριά να παρακολουθεί τη μάχη, η οποία ήταν ιδιαίτερα σκληρή, αλλά στο τέλος πέθανε. Πάει ο θρίαμβος, πάει η εξουσία, πάει η δύναμης. Εκείνος που μένει είναι ο Λόγος του Θεού. Εκείνος που μένει είναι ο άνθρωπος που έχει το Λόγο του Θεού, όπως ο Μιχαΐας. Φυλακισμένος, αλλά θριαμβευτής. Ο Αχάβ ένδοξος, αλλά κατεστραμμένος. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, να μας βοηθάει να σκεφτόμαστε όπως θέλει ο Θεός. Να προσευχόμαστε όπως θέλει ο Θεός. Να ζούμε όπως θέλει ο Θεός. Να υπακούμε αυτούς που θέλει ο Θεός και σε αυτά που θέλει ο Θεός. Δεν είναι δύσκολο, γιατί ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε δύσκολα πράγματα. Είναι πολύ απλό. Είναι μία λέξη. Μόνο μία λέξη. Ο Θεός είναι αληθινός, υπάρχει, αλλά μισθαποδότης γίνεται μόνο στους εξητούντας αυτόν. Σε αυτούς που τον εξητούν. Που δεν παίρνουν αποφάσεις, ούτε επιπόλαιες, ούτε μετά από πολύ μεγάλη σκέψη, αλλά χωρίς προσευχή. Χωρίς εξήτηση. Και για να μας βεβαιώσει ο Θεός για το επικίνδυνο των ενεργειών του ανθρώπου, μας λέει οι βουλές σας δεν είναι βουλές μου. Μην λοιπόν υποτάσσεστε, υπακούτε και παρασύρεστε από τις βουλές σας, από τις επιθυμίες της καρδιάς σας, γιατί κατά μεγάλη πλειοψηφία, μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει, κατά πάντα οι βουλές σας δεν είναι βουλές μου. Και οι οδοί σας, οι αποφάσεις σας, οι σκέψεις σας, η λογική σας δεν είναι δική μου λογική. Αν ακολουθείτε λοιπόν τις βουλές σας, το λιγότερο θα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Αν προχωράτε με τις σκέψεις σας, το λιγότερο θα βρεθείτε σε αδιέξοδο. Υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ λάθος στη ζωή του. Ποτέ όμως δεν κάνει λάθος στη ζωή του. Η ανθρώπινη λογική λέει δεν υπάρχει. Ο Λόγος του Θεού λέει υπάρχει. Άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ λάθος στη ζωή του. Γιατί οι αποφάσεις που παίρνουμε εμείς οι άνθρωποι είναι είτε οδηγούμενοι από τις επιθυμίες της σάρκας, από αυτό που μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Ή δεν μ' αρέσει καθόλου. Είτε από τις επιθυμίες της καρδιάς, το θέλω. Πολύ το θέλω. Ή δεν το θέλω. Είτε από την υπερηφάνεια του πνεύματος, ξέρω εγώ. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος περπατήσει με την αρέσκειά του, με την επιθυμία του, με το θέλω του και με τη γνώμη του και με το νομίζω του, το λιγότερο θα βρίσκεται σε αδιέξοδα και το χειρότερο σε καταστροφικά, σε καταστροφικές καταστάσεις. Ο άνθρωπος όμως ο σοφός έχει φόβο Θεού, γιατί αρχή σοφίας είναι φόβος Κυρίου. Ο άνθρωπος σοφός έχει φόβο Θεού. Γι' αυτό πριν αποφασίσει, αν και του αρέσει πάρα πολύ, πηγαίνει στο Θεό και λέει, Κύριε Θεέ μου, πες μου σε παρακαλώ, εμένα μ' αρέσει αυτό, εσένα τι σ' αρέσει? Ή
Εγώ θέλω αυτό. Εσύ τι θέλεις? Ή εγώ πιστεύω, νομίζω, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνω. Ο σοφός όμως λέει, εσύ τι λες? Και όταν, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος, ο σοφός με φόβο Θεού πλησιάσει το Θεό, τότε με τα βεβαιότητος ο Θεός θα του φέρει αυτό που δεν έχει προσέξει και είναι έξω από το δικό του, από τη δική του αρέσκεια, από το δικό του θέλημα, από τη δική του γνώμη. Θα το φέρει μπροστά, να το δει, να το καταλάβει, να το αναγνωρίσει και τότε ο άνθρωπος θα καταλάβει και θα πει πώς δεν το είχα δει, δεν το είχα σκεφτεί, πώς δεν το είχα καταλάβει. Τι μεγάλο λάθος θα έκανα αν περπατούσα με αυτό που μου αρέσει ή με αυτό που θέλω ή με αυτό που, που σκέφτομαι εγώ. Τι μεγάλο λάθος θα έχω κάνει. Και με ευγνωμοσύνη θα ευχαριστήσει το Θεό για τις καινούργιες καταστάσεις που φέρνει στη ζωή μας μόνο ο Θεός. Γιατί είναι αυτός που ανοίγει, έχει εξουσία να ανοίξει και κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Αλλά ταυτόχρονα και να κλείσει και κανείς να μην μπορεί να ανοίξει. Ψάχνουμε να βρούμε πόρτα, βλέπουμε μια ανοιχτή, αλλά δεν την έχει ανοίξει ο Θεός. Βλέπουμε μια κλειστή, αλλά δεν την έχει κλείσει ο Θεός. Ανοιχτή εύκολα την προσπερνάμε λέγοντας μάλιστα αυτό το ανόητο. Μου άνοιξε το δρόμο ο Θεός. Επειδή βρήκες ανοιχτή την πόρτα, σου άνοιξε το δρόμο ο Θεός. Ανοησίες είναι αυτές. Νομίσαντες ότι πέτυχαν του σκοπού τους, ο ναύκληρος και ο κυβερνήτης στο πλοίο που πήγαινε για τη Ρώμη, και ενώ ο Παύλος έλεγε μην πάτε, θα ταλαιπωρηθείτε, αυτοί λένε όχι, θα πάμε εδώ δίπλα που είναι πιο ασφαλές, και συμφώνησαν όλοι στη σοφία την ανθρώπινη. Ο Παύλος όμως είχε τη σοφία του Θεού, το λόγο του Θεού. Και μόλις είδαν ότι ήρθε λίγο η ειρήνη, νομίσαντες ότι επέτυχαν τους σκοπούς τους, βγήκαν και ταλαιπωρήθηκαν και κόντεψαν να πνιγούνε. Εάν δεν ήταν ο Παύλος να προσευχηθεί και ο Θεός να απαντήσει τον Παύλο, δεν θα είχαν φτάσει ποτέ στο τέλος. Έτσι και ο Αχάβ. Έτσι και κάθε ένας άνθρωπος. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι δύσκολο να έχεις τη σοφία του Θεού. Είναι πολύ απλό. Γιατί ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Δεν υπάρχει προσευχή με ειλικρίνεια και με ετοιμασμένη καρδιά ότι εγώ θέλω να κάνω το θέλημά σου, που να μην απαντηθεί με το πιο εύκολο και τον πιο απλό και τον πιο όμορφο τρόπο. Ο Ιωσαφάτ γλίτωσε. Ο Αχάβ με την εξουσία του βασιλιά και με τη δύναμη και με την πίστη του θριαμβευτού, γιατί στηριζόταν στις δυνάμεις που είχε, απέθανε. Και μετά τη δύση του ηλίου έγινε διακήρυξης εν το στρατοπέδο λέγουσα, έκαστος εις την πόλη αυτού και έκαστος εις τον τόπο αυτού. Ακριβώς όπως είχε προφητεύσει ο Μιχαΐας, ο οποίος είχε πει και επαναλαμβάνω, είδον πάντα τον Ισραήλ διεσπαρμένο εις τα όριος πρόβατα μη έχοντα ποιμένα, και είπε ο Κύριος, ούτι δεν έχουν ποιμένα, δεν έχουν Κύριον, ας επιστρέψω συν έκαστος εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη. Γιατί ο λόγος του Θεού με λεπτομέρειες εκπληρώνεται. Δεν είναι ήξης αφήξης, μπορεί ναι, μπορεί και όχι, ίσως ναι, ίσως όχι, αλλά λόγος του Θεού έχει θέσεις, έχει απόψεις και το Πνεύμα το Άγιο κυβερνάει με απόλυτη σαφήνεια, απλότητα και καθαρότητα τους ανθρώπους που θέλουν να διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι ειδικοί άνθρωποι αυτοί οι οποίοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο, είναι απλοί, ομοιοπαθείς με όλους εμάς. Είναι άνθρωποι που έχουν φόβο Θεού, γι' αυτό έχουν και σοφία Θεού,
και ξέρουν ότι μόνο ο Θεός γνωρίζει το παρόν και το μέλλον και μόνο ο Θεός μπορεί να υπερασπίζεται εν αληθεία τον άνθρωπο που τον επικαλείται. Ιωσαφάτ γύρισε στα Ιεροσόλυμα, ο Αχάβ έμεινε εκεί, τον έθαψαν, έπληλαν τα όπλα αυτού και την άμαξα και κατά το λόγο του Ηλία που προφήτευσε για αυτόν κακό τότε, τα σκυλιά έγλυψαν το αίμα του. Η ζωή του Αχάβ τελείωσε, αλλά η συνέχεια της ζωής του Αχάβ θα είναι χειρότερη ως προς τη γυναίκα του, τα παιδιά του και τη συνέχειά του. Εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί, εν τέλει, είναι να έχουμε καλή συνέχεια. Να έχουμε καλό καρπό. Να μην φτάνουμε σε αδιέξοδα και σε κακοπάθειες, αλλά να είναι ο καρπός μας εισαγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Ο καρπός ο προσωπικός μας εισαγιασμόν, ο καρπός ο οικογενειακός μας εισαγιασμόν, ο καρπός ο εκκλησιαστικός μας εισαγιασμόν, αλλά και όπου πατάει το ίχνος των ποδών μας να γίνεται ευλογία παρακυρίου. Και αυτό, άλλη μια φορά το επαναλαμβάνω, δεν είναι δύσκολο. Ίσως είναι το πιο απλό, αλλά εκείνο που χρειάζεται είναι πίστης στο Λόγο του Θεού και εξήτησης στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.